Η κάμερα της εκπομπής ακολούθησε τους στρατιωτικούς γιατρούς που υπηρετούν στο 88 Τάγμα Υγειονομικού της Λίμνου σε μία από τις επισκέψεις τους σε απομακρυσμένο χωριό του νησιού. Οι γιατροί εξετάζουν τους κατοίκους που μένουν σε δυσπρόσιτα χωριά και δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε κάποιο κέντρο υγείας. Χωριό Καμίνια, Λίμνος. Ηλικιωμένοι έχουν συγκεντρωθεί και περιμένουν τους στρατιωτικούς γιατρούς. Η ομάδα των γιατρών κατέφτασε και η καλή σχέση με την τοπική κοινωνία είναι εμφανής. Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με χαρά, με αγαλίαση. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι στους οποίους μπορεί να στηρίζεται και αυτά τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Γιατί όσο ασφάλεια νιώθουν αυτοί, άλλο τόσο δύναμη παίρνουμε εμείς. Έχετε πρόβλημα με τα μάτια σας? Ναι, έχω γράφκωμα. Η εξέταση ξεκινά σε ένα χώρο που έχει μετατραπεί σε ιατρείο. Οπότε το έργο σας αυτό ήταν θεάρεστο. Τον περιμένω πώς και πώς. Όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος για αυτό που κάνετε. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα έρθουν. Πιστεύω ότι θα έχουμε προσέλευση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Οι γιατροί τιμούν τον όρκο τους, προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο τους. Το πήρατε καθόλου φαπάκι για να το ρίξετε? Ναι, ναι. Το και σταματήσετε? Τώρα έχω κάνει εξετάσεις, δεν το έχω σταματήσει, το έκανα μισό. Έχουμε στόχο να εκπληρώσουμε τη διπλή μας αποστολή. Να υποστηρίζουμε τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και να προστατεύουμε την πατρίδα πάνω απ' όλα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να δεχόμαστε οποιοδήποτε κάλεσμα της τοπικής κοινωνίας. Ωραία. Έχετε τις παλιές εξετάσεις μαζί? Ναι, αυτές όχι. Αυτές είναι. Αυτές. Ποιο παλιές από αυτές έχουμε? Κάθε εβδομάδα επισκέπτονται πολλά χωριά που οι κάτοικοί τους αδυνατούν να μεταβούν στην πρωτεύουσα του νησιού για απαραίτητες εξετάσεις ή για συνταγογράφηση φαρμάκων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο κάθε άνθρωπος που δεν μπορεί να πάει, δεν έχει μέσον παραδείγματι να πάει πιο μακριά από το χωριό, είναι ωραίο να έρχονται εθελοντέ γιατροί να μας εξετάζουν. Ναι, θα σφίγγετε λίγο να ξυπνάτε το έγινε μέσα να ταγκώνετε όλο το βράδυ. Η ομάδα των γιατρών αποτελείται από διάφορες ειδικότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κάλυψη όλων των αναγκών. Οι κάτοικοι νιώθουν ασφάλεια βλέποντας ότι ο στρατός βρίσκεται κοντά τους, ακόμη και αν αυτοί διαμένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές. Οι στρατιωτικοί γιατροί που υπηρετούν στη Λίμνο επισκέπτονται πολύ συχνά απομακρυσμένα χωριά και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους. Η σχέση της τοπικής κοινωνίας με τις ένοπλες δυνάμεις ενισχύεται και δημιουργούνται άρρηκτοι δεσμοί προσφοράς και εμπιστοσύνης από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας.